Σε μια επιφάνεια 3,5 επί 9 τετραγωνικά μέτρα κατάφεραν να δημιουργήσουν μια μικροσκοπική μονάδα στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν η κατοικία, ο χώρος εργασίας και η σάουνα, ενώ ενδείκνυται και για κατάλημα ολιγοήμερων διακοπών. Η Κωνσταντίνα Γκολέμη, η Ευαγγελία Σισκάκη και η Ευγενία Χατζή Ιωάννου, φοιτήτριες της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πολυτεχνείου Κρήτης, εντυπωσίασαν με την ιδέα τους Κρητές σε διεθνή διαγωνισμό για έξυπνα σχεδιασμένο χώρο με καινοτόμες τεχνολογίες και μοναδικό χαρακτήρα. Εμείς αυτό που σκεφτήκαμε ήταν να το συνδέσουμε όλο αυτό με το φυσικό περιβάλλον. Φτιάξαμε μια γυάλινη γέφυρα, διάδρομο στην ουσία, ο οποίος συνέδε μεταξύ τους τις βασικές και τις δευτερεύουσες χρήσεις. Και μέσα από αυτόν εισαγώσουν πιο ομαλά, ας πούμε, στις βασικές λειτουργίες που ήταν στα ζητούμενα. Εδώ έχουμε τη στροφή του ενδιαφέροντος σε κάτι ταπεινό, θα λέγαμε. Ένα σπίτι 9,5 επί 3, κάτι τέτοιο, κάπου 30 τετραγωνικά με 3 λειτουργίες. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του διαγωνισμού, το μικροσκοπικό σπίτι θα έπρεπε να σχεδιαστεί έτσι ώστε να βρίσκεται μέσα σε δάσος. Οι φοιτήτριες του Πολυτεχνείου επέλεξαν έτσι έναν μεταλλικό σκελετό και ως βασικό υλικό κατασκευής ξύλο από τη Λιθουανία. Και δίνεται και ιδιαίτερη βάση στη βιωσιμότητα των κατασκευών αυτών. Δηλαδή, μας είχε ζητηθεί να το προσέξουμε αυτό, να χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται πιο ελαφρύ σκελετό, να χρησιμοποιήσουμε ένα υλικό, να προσαρμόσουμε τα ανοίγματα έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο βιοκλιματικό. Ταυτόχρονα, ζητούμενο ήταν ο χώρος κατοίκησης να απαντά σε σύγχρονες απαιτήσεις, ιδιαίτερα επίκαιρες λόγω της τηλεεργασίας στην εποχή της πανδημίας. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση η οποία θα απευθύνεται στον χρήστη συγκεκριμένα. Θα μπορούσε δηλαδή ο ίδιος να μεταβάλει τα έπιπλα μέσα και να το προσαρμόσει στις ανάγκες του κάθε φορά. Περνάει και ένα μήνυμα ότι η αρχιτεκτονική δεν αφορά τα μεγάλα κετρανά και τους έχοντες, αλλά και τους μη έχοντες. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί αναδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο της αρχιτεκτονικής, ο οποίος βεβαίως είναι πολύ σημαντικός. Η νέα τάση στη σύγχρονη αρχιτεκτονική που αποτυπώθηκε και στον διαγωνισμό είναι πρωτίστως οικολογική, περισσότερο προσιτή, ενώ δείχνει τη μετάβασή της από ογκώδη και εντυπωσιακά κτίσματα σε μικρότερα και περισσότερο λειτουργικά.